Συναδέλφες και συνάδελφοι, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας χαιρετίζει τη μασική αγωνιστική απεργιακή συγκέντρωση ολόκληρης εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας. Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες των βαθύτατα επώνυμων στην καρδιά μας ανθρώπων της εκπαίδευσης, αλλά και όλων των εργαζόμενων της χώρας, που οι πολιτικές ηγεσίες τους απειλούν, τους αγνοούν, τους κοροϊδεύουν και με μια υπογραφή τους καταστρέφουν την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, μετατρέποντάς τους σε μια στιγμή από επώνυμους συντρόφους της καθημερινότητάς μας σε ανώνυμους αριθμούς ενός απάνθρωπου κατάλογου σύγχρονων προγραφών. Σπήρανε το φόβο, την αναστάτωση και την ανασφάλεια στο σύνολο της κοινωνίας, αδιαφορώντας για τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, βάλλοντας ευθέως κατά της ίδιας της κοινωνικής ειρήνης, νεκραναστένοντας εκδικητικά φαντάσματα βίας του παρελθόντος. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αποτελούν το στόχο μιας πρωτόγνωρης στην ιστορία της εκπαίδευσης εποτικής ασυδοσίας, όχι με την ανοχή, αλλά με τις ευλογίες του κράτους. Σύμφωνα με το δόγμα αυτής της ανάπτυξης, ο αδύναμος θα εκμηδενιστεί για την κερδοφορία του δυνατού. Διατρανώνουμε σε όλους τους συναδέρφους, εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο. Το δικαίωμα όλων μας σε μια αξιοπρεπή εργασία για μια αξιοπρεπή ζωή δεν το διαπραγματευτήκαμε, ούτε θα το διαπραγματευτούμε ποτέ. Είναι το παγκόσμιο σύνθημα και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Συναδέρφες και συνάδελφοι, με αυτό το δικαίωμα, ελεύθεροι και αξιοπρεπείς, απευθυνόμαστε στα παιδιά, στους νέους πολίτες, σε όλα τα παιδιά. Είτε έχουν λεφτά, μορφωμένο γονιό, χάρισμα, υγεία, αρτιμέλεια, εθνικότητα, είτε όχι, σε αγόρια και κορίτσια, στην πρωτεύουσα και στο χωριό, στο ημερήσιο και στο εσπερινό σχολείο, στους καλούς και στους αδύναμους μαθητές, απευθυνόμαστε στην παγκόσμια αγωνιζόμενη εκπαιδευτική κοινότητα και διατρανώνουμε τα διαχρονικά αιτήματά μας με τρεις λέξεις: ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για κάθε μαθητή και μαθήτρια, για κάθε πολίτη.